Σε εξαιρετικό επίπεδο βρίσκονται οι σχέσει τη Ρωσία και τη Κίνα, με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να το επιβεβαιώνει με τι δηλώσει του στην κινεζική αντιπροσωπεία που υποδέχθηκε την 4η 8 Νοεμβρίου στη Μόσχα. Ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώσε την 4η 8 Νοεμβρίου πω η στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και στην Κίνα γίνεται όλο και πιο σημαντική, αλλά οι δύο χώρε δεν χρειάζεται να δομήσουν μια στρατιωτική συμμαχία ψυχροπολεμικού τύπου. Ο Πούτιν είπε στον ανώτατο στρατηγό τη Κίνα, Ζαν You see it. ότι τα σύγχρονα όπλα θα συμβάλλουν στην εγγύηση τη ασφάλεια και των δύο χωρών. Ο Ρώσο ηγέτη κατηγόρησε τον Άτο ότι προκαλεί εντάσει στην περιοχή Ασία Ειρηνικού. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η δήλωση που έκανε νωρίτερα την 4η-8 Νοεμβρίου ο Ρώσο Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σοϊγκού, ότι η Ρωσία και η Κίνα, η συμμαχία των οποίων προκαλεί ανησυχία στη Δύση, δεν δημιουργούν στρατιωτικό μπλοκ. Αντιθέτω, με κάποιε επιθετικέ δυτικέ χώρε δεν δημιουργούμε στρατιωτικό μπλοκ, δήλωσε ο Σοϊγκού, σύμφωνα με ανακοίνωση που που εξέδωσε το Υπουργείο του, σημειώνοντα ότι αυτή η συνεργασία με την Κίνα δεν απευθύνεται εναντίον καμία τρίτη χώρα. Μεταξύ των προτεραιοτήτων του Πούτιν είναι η συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού Σιβηρία 2, ο οποίο θα επιτρέψει τη διοχέτευση του φυσικού αερίου που προοριζόταν κάποτε για την Ευρώπη προ την ενεργοβόρο Κίνα.